Τώρα δεν ξέρω, για να ρίξεις στα μάτια, είναι έντιμη κίνηση, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή γιατί μου αρέσει να είμαι ξεκάθαρος. Χρηματοδότησε αποκλειστικά και μόνο για τη μισθοδοσία των εργαζομένων της περιφέρειας με 22,5 εκατομμύρια. Δηλαδή η μισθοδοσία του Ιανουαρίου είναι ήδη καταβεβλημένη για να πληρωθούν οι εργαζομένοι. Όμως, 22 εκατομμύρια, ναι. Βλέπω και το χαρτί εδώ της κυρίας Βαρτάκη. Είναι η μισθοδοσία όλων των περιφερειών της Ελλάδος. Όλων των περιφερειών. Για τον Ιανουάριο. Για τον Ιανουάριο μόνο, έτσι. Λοιπόν, αυτή η κίνηση εμάς, αυτό που ζητάμε και με το έγγραφο που έστειλα στην Ελένη χθες και το οποίο θα το έχετε δει ίσως, είναι, δεν το έχετε δει, ναι, είναι νομοθετικά να ψηφιστεί ξεχωριστά η μισθοδοσία των εργαζομένων στις περιφέρειες να καταβάλλεται από τους ΚΑΠ. Δηλαδή, θα έρχονται 100 εκατομμύρια, παράδειγμα, στην περιφέρεια Κρήτης, τα 5 εκατομμύρια που αφορούν τη μισθοδοσία των εργαζομένων με ξεχωριστό νομοθετική ρύθμιση να διασφαλίζονται για τους εργαζόμενους. Απλό πραγματάκι είναι κατά τη γνώμη μου. Εάν το θέλουν, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Αν δεν το θέλουν και έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους, θα δράσουν διαφορετικά. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας λέω, το πρώτο πρόβλημα δημιουργήθηκε ήδη στο Νότιο Αιγαίο. Με μείον 27.000. Οι συνάδελφοι, κάποιοι θα πληρώθουν έναντι. Έτσι. Λοιπόν. Πώς επιλέγουν, ποιος θα την κάνει την επιλογή. Δεν το ξέρω καθόλου από αυτό. Ποιος θα την πάρει κατά τα χέρια. Δεν το ξέρω καθόλου πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Αυτό που είπες επίσης που πρέπει να κερδίσεις αυτά τα χρήματα να είναι ακαθάριστα. Ναι. Κατάσχετα και αδέσμευτα. Αυτό. Το δεύτερο κομμάτι. Να ολοκληρώσουμε λίγο το κομμάτι της κατάστασης. Ας πούμε ότι η περιφέρεια Κρήτης χρωστάει σε ένα εργολάβο, σε ένα προμηθευτή. 10.000 ευρώ, 20.000 ευρώ. Ας πούμε λοιπόν ότι τα χρήματα στα οποία δίνει μέσω των ΚΑΠ στην περιφέρεια η κεντρική εξουσία είναι το β' ποσό. Εάν κάποια στιγμή δεν καλύπτονται τα χρήματα που χρωστάει η περιφέρεια στον εργολάβο, στον προμηθευτή, έχει το δικαίωμα κατάσχεσης των χρημάτων αυτών, το οποίο σημαίνει ότι παγώνεται η διαδικασία της μισθοδοσίας μας. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε λογαριασμό και να δεσμευτεί. Προστατεύεται ο εργολάβος, ο προμηθευτής, ο ΑΒ, ο εργαζόμενος από το δημοσιοπαλλητικό που έπεσε. Δεν προστατεύεται από πουθενά. Ναι, απόψε όμω σε αυτή την περίπτωση να ξεκαθαρίσουν και κάτι άλλο πρέπει να λένε και την πραγματικότητα. Τα πάντα, βέβαια. Ότι θεωρητικά σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ένας δεν έχει να πληρώσει, έτσι, προέρχεται η καταβολή των εργασιακών και εργοδοτικών εισφορών από τα εμπορικά και όταν έχουν δικαστικές αποφάσεις και κατάσχεσεις εισφύρας τρίτου δικαστικές αποφάσεις πηγαίνουν στην τράπεζα, την επιδίδουν και μπαίνουν σε οποιοδήποτε λογαριασμό και κατάσχεται τα χρήματα. Δεν ακολουθούν διαδικασίες όπως λέτε ότι προηγείται να καλυφθούμε ασφαλιστικά, φορολογικά, να καλυφθούμε μισθοδοτικά. Πηγαίνει στο λογαριασμό και κατάσχει τα χρήματα όταν έχει απόφαση δικαστική και κατάσχεση εισχύρας τρίτου. Και ο λογαριασμός αυτός, πολλές φορές οι τράπεζες ρωτάνε από ποιο λογαριασμό θέλετε να τα κατασχέσουμε. Που αν δεν υπάρχουν χρήματα σε λογαριασμό, μπορεί να είναι και ο λογαριασμός της μισθοδοσίας μας, βλέπετε.